Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα eBay unboxing ακόμη. Έχω μαζέψει αρκετά πραγματάκια τα οποία τα ζητάτε και τα θέλετε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσουν και θα τα βρείτε και χρήσιμα μάλιστα κάποια από αυτά. Δεν είναι πολλά στον αριθμό, αλλά νομίζω ότι θα ικανοποιήσουν τόσο εσάς όσο και εμένα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα ήθελα, τα είδα και θα τα χρησιμοποιήσω σύντομα κιόλας. Οπότε πάμε να περάσουμε να τα δούμε. Γενικά έχετε προσέξει ότι στα βίντεο τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα μικρό θέμα με αντίλαλο και ηχό. Υπάρχει ένα θέμα στο σπίτι που μένω, το καινούριο, έχει πάρα πολύ αντίλαλο και πάρα πολύ ηχό. Με αποτέλεσμα να ακούγονται όλα λίγο χάλια έως πολύ χάλια. Έχω βρει μια λύση, απλά περιμένω να μαζέψω κάποια χρήματα για να την υλοποιήσω. Δυστυχώς δεν έχω τόσο μεγάλη άνεση στα χρήματα, ειδικά τώρα και με τα ενίκια και με όλα αυτά. Οπότε ζητάω λίγο την κατανόησή σας. Προσπαθώ να το διορθώσω όσο μπορώ στην επεξεργασία, αλλά μάλλον δεν καταφέρνω τόσο καλά, μιας και δεν έχω τόσο μεγάλες γνώσεις. Αλλά anyway, σύντομα θα έχουμε μία λύση, πιστεύω και φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να δούμε το πρώτο πακέτο. Το πρώτο πακέτο που ήρθε είναι αυτό εδώ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από το σήμα, είναι το παιχνίδι σίγουρα. Το έχω πάρει από Αγγλία, από ένα κατάστημα που πουλάει τέτοιου είδους παιχνίδια για το PlayStation. Γενικά ξέρετε την αγάπη που έχω για το Dishonored, ξέρετε τη μάσκα που έχω, τη συλλεκτική, έχω κάνει unboxing στο παρελθόν, μπορεί να πεταχτεί κάπου εδώ πάνω, εδώ κάτω, δεν ξέρω που θα το δείτε. Λοιπόν, και ήθελα να πάρω το Death of the Outsider, το τελευταίο κομμάτι στο puzzle που λέγεται Dishonored, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και το βρήκα σε πολύ καλή τιμή, καινούριο σφραγισμένο στα 8 ευρώ. Δεν άντεξα, λέω, επειδή ξέρω, έχω καλή εμπειρία από το συγκεκριμένο πράγμα, τα συγκεκριμένα παιχνίδια μέσω Αγγλίας, ήθελα να το αγοράσω. Έχουμε το Note, εν τω μεταξύ σας το δείχνω ανάποδα γιατί συλλογικά έτσι το βλέπετε. Ευχαριστήριο Note που σου λέει ευχαριστώ που το πήρες. Το παιχνίδι είναι αυτό εδώ πέρα. Σήμερα εσείς τα βλέπετε λίγο ανάποδα, απλά γύρισα μπας και περιορίσω λίγο την ηχό. Είναι ολοκένουργιο, είναι σφραγισμένο και θα δοκιμαστεί μετά μόλις τελειώσω το 2, γιατί ακόμη δεν το έχω παίξει. Λοιπόν, ας το βάλω στην άκρη και ας περάσουμε στο δεύτερο πακέτο, που αν έχω καταλάβει καλά είναι κάτι το οποίο το έχετε λατρέψει. Σας το είχα δείξει κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά το έχω δείξει, αν είναι αυτό όντως. Το έχω δείξει στη σελίδα μου στο Facebook και το λατρέψετε. Κάποιοι από εσάς τρέξατε να το πάρετε κατευθείαν όταν το αγόραζα κι εγώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο Gearbest, εδώ έχω ένα μικρό cheat. Είναι Gearbest γιατί ήρθε μαζί με τα eBay, οπότε το έβαλα και αυτό για να το δείτε. Είναι, το αγόρασα, δεν μου το στείλανε, οπότε ξέρω εξ αρχής τι παίρνω και τι όχι. Είναι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς. Όσοι έχετε, το έχετε πάρει ήδη, ξέρετε γιατί μιλάω, οι υπόλοιποι θα το δείτε αμέσως τώρα. Πολλά λες και δείξε μας ρε Κώστα. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ακόμα δεν έχετε καταλάβει τι είναι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα Baby Groot γλαστράκι. Βλέπετε, έχει και εδώ κάτω τρυπούλα για να μπορεί να φεύγει το νερό αν ποτίζεις. Όχι ότι δεν μπορείς να ανοίξεις μια τρυπάνια, αλλά είναι έτοιμο γλαστράκι στο οποίο βάζεις εδώ πάνω το φυτό που θέλεις. Κάποιοι το κάνουν μολυβοθήκες. Εγώ προσωπικά θα το χρησιμοποιήσω σαν μικρό γλαστράκι για να βάλω ένα μικρό φυτό στο κεφάλι του. Είναι πολύ καλή ποιότητα πλαστικό, είναι πολύ όμορφο. Δείτε το λίγο, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Η τιμή του 4 ευρώ. Είναι πάμφθινο. Έχει άλλα δύο σχέδια, αλλά αυτό είναι το πιο ωραίο από τα τρία. Μπορείτε να πάρετε και τα άλλα δύο. Νομίζω ότι εμένα μου άρεσε. Δείτε τι γλυκούτσικο που είναι. Είναι Baby Groot, είναι πολύ όμορφο. Ναι, μόλις το είδα λύγησα και νομίζω ότι κι εσείς θα λυγίσετε. Θα υπάρχει στην περιγραφή. Το συγκεκριμένο, σας λέω, δεν είναι eBay, είναι Gearbest, το έβαλα μαζί γιατί, εντάξει, κρίμα, ήθελα να σας το δείξω. Και ναι, είναι όμορφο. Και όντως είναι πολύ καλή ποιότητά του, δεν το περίμενα. Μαλακό σκληροπλαστικό, η αλήθεια είναι ότι δεν θα σπάσει εύκολα, ελπίζω. Θα γίνει ένα γλαστράκι για να βάλω κάτι όμορφο πάνω και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ας περάσουμε στο επόμενο, το οποίο επόμενο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το αγόρασα από eBay αν δεν κάνω λάθος, και αυτό από eBay, και είναι δύο wow stick. Τι είναι τα wow stick? Είναι, να σας ανοίξω το ένα. Όσοι έχετε πάρει κατσαβίδια της Xiaomi τα ξέρετε, εγώ δεν έχω πάρει όμως ακόμη και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να πάρω κάποια στιγμή. Είναι pads μαγνητικά, στα οποία
Μπαίνουν, βλέπετε, κολλάει όσο μπορεί να το κολλήσει, να το κρατήσει αυτό το μεταλλικό. Είναι πάντες για να μην χάνετε τις βίδες σας. Είναι πολύ μικρά. Η αλήθεια είναι ότι στη διαφήμιση φαίνονται μεγαλύτερα. Αλλά είναι δύο pads τα οποία τα βάζεις στο γραφείο, κάθεται. Και απλά δεν χάνεις τις βίδες σου όταν κάνεις επισκευές. Κάτι το οποίο το χρειάζομαι, η αλήθεια είναι, ειδικά τώρα που σκέφτομαι να αρχίσω κάποιες επισκευές για Game Boy και για κασέτες Game Boy. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Και πήρα δύο, ώστε να είμαι καλυμμένος. Οικονομικά ήταν, στο eBay το βρήκα πολύ πιο φθηνά, αν δεν κάνω λάθος, από ότι στο GearBest ή οπουδήποτε. Και νομίζω γι' αυτό το αγόρασα τότε εξ αρχής. Απευθείας από εκεί, πήρα δύο τον αριθμό όπως βλέπετε, μικρά αλλά χρήσιμα. Και ας περάσουμε στο επόμενο, το οποίο το έχω πάρει, το ξανά είναι η δεύτερη φορά που το παραγγέλνω και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ cute και λέγεται ότι δεν ντρέπομαι να πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει και θα το πήρα και για τις υπόλοιπες πρίζες του σπιτιού. Είναι ένα αυτοκόλλητο το οποίο το βάζει στον τοίχο πάνω από την πρίζα και τυπικά είναι αυτό το γατάκι το οποίο κοιμάται και κλείνει το φως και είναι πολύ ωραίο, είναι cute. Ναι, δεν τρέπομαι να πω ότι το χρησιμοποιώ ήδη και πήρα για να βάλω και στις υπόλοιπες μπρίζες, είναι γαμάτο και είναι από αυτά που δεν είναι το αυτοκόλλητο που ξεκολλάει. Είναι όπως το αυτοκόλλητο που μπαίνει πάνω από τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, δεν είναι... Κόλλα, ξεκόλλα, έκατσε στον τοίχο, τέλειωσε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν πρόκειται να χαλάσει εύκολα. Το δείτε το, νομίζω ότι αξίζει, είναι πολύ φθηνό. Είναι το πήρα δύο για να τα χρησιμοποιήσω ξανά και τα άλλα δύο. Είναι πολύ χρήσιμα, πολύ ωραία. Χρήσιμα, εντάξει, είναι ωραία. Είναι cute. Νομίζω ότι θα σας αρέσουν, τσεκάρετε τα. Και πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύω. Τουλάχιστον για μένα και ίσως για κάποιους από εσάς. Ας κάνω ένα μικρό. Μια μικρή εισαγωγή. Είχα δει μια διαφήμιση στο Facebook από ένα προϊόν σε μια σελίδα που έκανε 13 ευρώ. Και λέω, ρε φίλε, ίσως να μπορούμε να το βρούμε στο eBay φθηνότερα. Και βασικά όχι, λάθος, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Θα την εισαγωγή μετά. Λοιπόν, εισαγωγή αυτή μετά. Τώρα θα δούμε αυτό. Sorry. Κάνουμε μια παύση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το βλέπετε και είναι ακριβώς όπως αυτό που φοράω. Είναι αυτό εδώ το φτερό, έχει αυτά τα δύο και άλλο ένα καφέ έξτρα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κάτω το δέρμα είναι καφέ, ενώ αυτό είναι μαύρο. Είναι ένα περικάρπιο αυτό, sorry. Για το επόμενο μάλλον είναι η εισαγωγή, πλέμιαζαν. Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραία στο... Και σε ως ποιότητα πάρα πολύ καλά και ως σχήμα. Πολύ οικονομικό, είναι 25, ειδικά για το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ όμορφο. Γενικά εγώ τα απόλαυσα, τα βλέπω, τα φοράω συνέχεια. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό, μου έχει βγει πολύ καλό. Αυτό μόνο το επιδιόρθωσα γιατί σε κάποια φάση χάλασε λίγο εδώ πέρα. Αλλά μετά το διόρθωσα, δεν ήταν κάτι, απλά το έραψα και ήταν κομπλέ. Οπότε για τα λεφτά του είναι πολύ καλό και ειλικρινά δεν θέλω να το βγάλω, είναι πολύ ωραίο. Οπότε το πήρα να υπάρχει καλό backup, θα χρειαστεί. Θα μου πεις πέρασε το καλοκαίρι. Εκεί δεν σημαίνει ότι το στυλ περνάει τόσο εύκολα σε αυτά. Οπότε δείτε το, τσεκάρετε το, είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα. Νομίζω ότι αξίζει και σε άντρα μια χαρά κάθεται πάνω. Και πάμε τώρα σε αυτό που πήγα να σας κάνω την εισαγωγή. Είναι αυτό εδώ. Το είχα δει 13 ευρώ. Και λέω αποκλείται να τόσο ακριβό ρε φίλε. Θα ψάξω στο eBay. Η αλήθεια είναι ότι πήρα δύο, αλλά μου είχε έρθει το ένα μόνο μέχρι τώρα. Υπάρχουν κανένα δύο-τρία διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Τι είναι αυτό, ρε Κώστα? Τυχαίνει, επειδή είμαι όλη μέρα στο δρόμο και πολλές φορές έχω άρωμα backup στο αυτοκίνητο. Έχω μια κολόνια στο πορτμπαγκάζ και αποσμητικό, οπότε αν χρειαστεί και ξεχάσω να βάλω άρωμα ή αποσμητικό, ψεκάζομαι εκείνη την ώρα. Τυχαίνει πολλές φορές, επειδή είμαι πολλή ώρα στο δρόμο, να περνάει η ώρα και να χρειάζομαι, ξέρεις, σε κάποια φάση να χρησιμοποιήσω κάποιο άρωμα. Είπες ότι γυρίζω από τη δουλειά, αδερφέ, και θέλω να βγω για ένα ποτό ή θέλω να βγω στα καπάκια για ένα καφέ ή μια μπύρα. Γενικά τώρα τελευταία έχω αρχίσει και εκτιμάω πάρα πολύ τα αρώματα, τα αντρικά αρώματα, τις κολόνιες, και τυπικά βρήκα αυτό εδώ, το οποίο τι σου κάνει, αντί να κουβαλάς αυτό το πράγμα που είναι η κολόνια σου, τυπικά, έχεις αυτό εδώ. Είναι ένα ψεκαστήρι, υποτίθεται τσέπη. Το βλέπετε. Ψεκαστήρι κανονικά είναι. Το οποίο πώς γεμίζει. Το βλέπετε από κάτω. Βγάζει την κολόνια σου. Τώρα βέβαια πρέπει να το υποστηρίζει και η κολόνια. Ας πούμε η Invictus που έχω δεν το υποστηρίζει αυτό. Αλλά είναι κάποια αρώματα τα οποία τυπικά το βάζεις από κάτω και. Το χρησιμοποιείς τέλος πάντων ως αντλία. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να μπορεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή.
Θέλει δουλίτσα από ό,τι κατάλαβα όλο αυτό. Πες να μην δουλεύει κιόλας. Δεν ξέρω, ίσως να φταίει και το άρωμα, να μην ταιριάζει με όλα τα αράματα. Τέλος πάντων, το βάζεις. Και λίγο λίγο το γεμίζει. Α, γέμισε, απλά θέλει πολλή ώρα, ναι. Τέλος πάντων, θα το τρέξω λίγο. Είναι κουραστικό. Και αν σας λείπουν τα σεξουαλικά υπονοούμενα, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει γεμίσει αρκετά. Φαίνεται, ναι, φαίνεται. Και με αυτό ψεκάζεις, το έχεις μαζί σου συνέχεια όλη την ώρα. Δεν στάζει από κάτω, αν το τελειώσει και το καθαρίσει λίγο. Και έτσι κουβαλάς, όντως βγάζει και δουλεύει μια χαρά. Και έτσι κουβαλάς το άρεμά σου συνέχεια μαζί σου. Είτε νομίζω ότι πολλές γυναίκες θα το βρείτε χρήσιμο αυτό, αλλά και άντρες. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Κουβαλάς το άρωμά σου μαζί και έτσι έχεις κάποιες δόσεις του αρώματός σου χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς όλο αυτό το πράγμα. Οπότε μπορείς να φρεσκαριστείς λίγο στα γρήγορα, να έχεις το αρωματάκι σου στην τσέπη σου. Είναι πολύ μικρό, σαν ένα κραγιόν σκεφτείτε σε μέγεθος και είναι πολύ πρακτικό. Τσεκάρετε το, το βρήκα 2 με 3 ευρώ νομίζω. Βαριά 3,5 κάπου τόσο. Πήρα 2, περιμένω άλλο ένα να μου έρθει. Απλά το κακό είναι ότι η Invictus είναι λίγο μπελαλίδικη σε αυτό το τομέα. Οπότε μάλλον δεν παίζει να βάλω από την Invictus. Αλλά τέλος πάντων θα το φτιάξω εδώ. Είναι λίγο ταλαιπωρία, αλλά να ξέρετε ότι λειτουργεί. Μην απογοητευτείτε. Οκ, λειτουργεί. Εντάξει, εν τω μεταξύ, τώρα το τραπέζι μου θα μυρίζει κολόνια, αλλά it's okay. Και αφού είδαμε και αυτό το όμορφο πραγματάκι, πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο που το περίμενα. Και αλήθεια να το περίμενα και αυτό να έρθει καιρό, γιατί ήθελα να τελειώσω κάποια στιγμή με το δωμάτιό μου, να σας το δείξω στο room tour. Έχετε δει κάποια κομμάτια του room tour μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, χρειαζόμουν το συγκεκριμένο πράγμα για να δω αν θα μ' αρέσει, αν θα μπει σωστά και αν θα βγει σωστό το αποτέλεσμα. Τι είναι το συγκεκριμένο, είναι αυτοκόλλητα τείχου. Έχω πάρει 2 σετ μαζί, το οποίο είναι αυτοκόλλητα τείχου για gaming δωμάτιο. Και να σας δείξω λίγο το σχήμα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, βλέπετε, είναι αυτά εδώ τα χειριστήρια. Έχουμε ένα ποντίκι USB, ένα από το NES νομίζω, από το SNES και από το Xbox χειριστήριο και τα buttons είναι 2, είναι μπρος πίσω, μην τα βλέπετε έτσι, είναι 2 αντίτυπα, δεν ξέρω που θα τα βάλω ακόμη, πως θα τα τοποθετήσω και πως θα μπουν. Είναι εντελώς διαφορετικές ποιότητες από τις γατούλες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, αν κάτι στον τοίχο δεν βγαίνει, αλλά κάνει πολύ καλύτερη εφαρμογή από αυτό. Αν ο τοίχος σας έχει πολύ γρέζι, δυστυχώς αυτά εδώ δεν είναι τόσο ιδανικά. Θα σας δείξω έναν τοίχο που έχω φτιάξει με κάποια Super Mario, παίζει να παίξει τώρα ίσως, θα δούμε στο μοντάζ. Είναι PVC τα συγκεκριμένα και τυπικά αυτά βγαίνουν πολύ εύκολα. Αν ο τοίχος σας είναι λίος ή έχει τη γυψοσανίδα ή σε κάποια πόρτα, λένε και παραλένε. Σε πολύ σαγραίο τοίχο δυστυχώς το κακό είναι ότι τα συγκεκριμένα δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι θα γίνει η δουλειά μας για ένα διάστημα. Γι' αυτό και πήρα 2 να τα έχω σε φάση αν χαλάσει το πρώτο. Αυτό ήταν μικρό περιεκτικό, πιστεύω να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι άρχισα να κάνω πολύ καιρό, αλλά περιμένω κι εγώ να δω τι πώς και γιατί. Τα eBay είναι λίγο δύσκολα για μένα, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω χρημάτων και λόγω παραγγελιών. Τέλος πάντων, αυτό δεν σας απασχολεί εσάς όμως προς το παρόν. Ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing και πιστεύω ότι να πήρατε κάποιες ιδέες, ειδικά για διακόσμηση, ειδικά για κάποια πρακτικά πραγματάκια. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα και δεν νομίζω να έχετε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, πιστεύω. Anyway, check the now, Κώστας εδώ, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!